Επιστρέψαμε λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για το Jumble. Οι Σαλονίκοι, οι οποίοι στο πρώτο τελευταίο του παιχνίδι είχαν κερδίσει στον Πόντο τον άκρο στον αγωνιστικό πανικό, 68-67, όντας οι πρώτοι. Ο πανικός ακόμα ψάχνει την πρώτη νίκη και αυτό δείχνει να έχετε να αποδείξει το πόσο ανταγωνιστικό είναι το Master στο μπασκετάκι. Λοιπόν, έχουμε Jumble. Πρώτη μπάλα για τους Σαλονίκους. Πολύ όμορφη φάση. Ισπανό αστέριο. Κατοχή για τους κομπλέ. Για τρεις. Δεν θα μπει. Έχουμε αμυντικό rebound από τον Καρακίτσα, ο οποίος έχει πατήσει την γραμμή. Κατοχή είναι πάλι για τους κομπλέ. Παραφορά στην κορυφή μπάλα, τσακμάκα. Άπιας θα πάρει το τρίποντο. Θα εκτοχίσει. Ωραία η μπάλα. Λιούκας. Πάρει την μπάλα χαμηλά. Θα κάνει να προσπίσει πολύ όμορφη φάση. Έχουμε σκεφτεί δύο αντιπάλους. 4-3 το σκορ. Μαρόπουλος. Μάρις, ο Μαρόπουλος. Θα το φωτοδοτήσει τον ψηλό. Πρέπει μόνο στη σφαίρα, παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να τελειώσει την πάση. Θα χάσει την μπάλα, δεν κατάφερε καν να κάνει επιβάλλη. Τώρα, συνεχιδιασμό, πολύ κακό, πολύ άσχημο σύστημα. Για τις δύο ομάδες, κάπως άναρχο θα έλεγα. Τζούγκας μας πόρεται. Λιούκας. Λιούκας. Θα βγάλεις την εξωτική. Άστρο το τρίποντο. Την μπαμ. Κομπλέ. Τώρα θέλει να τρέξει με τον Πάξε. Βγάλει στη γωνία, το σκέφτεται για τρεις εκεί πέρα. Πάει για το low post, θα βγάλει στη γωνία. Ξαναπάρει. Ένα δι' ένα. Με τρεις πάλι. Είναι μάλλον το μπλε, αλλά θα χάσει και τώρα. Ευκαιρία για τον διασμό για τους Knicks. Στη γωνία ο Καρακίτσας δεν πήρε το shoot. Έκανε μια προσπίση. Για τρεις. Πάρει άσχημα, αλλά είναι ξανά εκεί. Πανός. Παρ' όλα αυτά, χάσει πολύ μαχητική η ομάδα των κομπλέ στα πρώτα λεπτά. Κάπως άναρχο το παιχνίδι, έχω να ξαναπώ. Κάποιες. Πάλι μπάλα χαμηλά, αλλά θα κλαπεί από τους Σαλονίκς. Καρακίτσα τώρα στον ενδιασμό, έχοντας ένα αντίπαλο μπροστά του, ίσως θα του έγινε κεφάλι εκεί πέρα, αλλά στο έγινε τέσσερα, δεν έδωσαν κάτι. Πάπιος τώρα. Άρης. Μάκας. Πάπιος από την κορυφή, θα σουτάρει για τρεις. Άσχημο, ενώ ήταν, είχε προλάβει την ελευθερία αυτή. Για τρεις από την ομάδα των Σαλονίκς. Αμυντικό rebound, πέρα υπήρχε λίγο κάποια ολιγορία, υπήρχε περίπτωση για αμυντικό rebound, παρόλα αυτά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πάπιος θα βγάλει στον Τεχμάκα, ο οποίος θα στάρει από ένα θα στάρει ένα σουτ από τα 5 μέτρα περίπου και θα στοχίσει. 7-4 μισό. 6-30 που μένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου μεγαλέμου. Ούντσας. Μπάλα θα βγει εκτός. Κάποιος οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Πάρει το σκρίνι από τον Disney, θα το εκμεταλλευτεί. Πάρει την γωνία, το σπίτε. Disney. Το σπίτε, του θα δώσει πάσα ή θα κινηθεί προς τη δεξιά πτέρυγα εκεί που τον περίμενε την μάκα. Ξεφορτώθηκε τον αντίπαλό του. Σκόραρε. 9-4.
Πολύ όμορφη προσπάθεια στον Λιούκα, ο οποίος δεν θα καταφέρει. Θετικό rebound όμως στην ομάδα του Θεσσαλονίκης. Λιούκας. Σιάγωνη για τώρα. Έχει τελειώσει, επειδή δεν το είχαν αντιληφθεί οι παίκτες στον Θεσσαλονίκης. Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν σκοράρει 4 πόντους σε 4 και 19. Υπάρχει στο οργανώσει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα των μπλε. Πάρεις. Προσπαθείς να το φορτίσεις τον ψηλό. Εκεί πέρα έπαιξε καλή άμυνα ο Λιούκας και δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Τον Πάτσο, ο οποίος θα πάρει δύο βολές. Τέφτει κατά μέτωπο. Φάνηκε να μην φοβάται τον αντίπαλό του. Έχει επάξει δύο ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη. Βάζει λίγο με τον εαυτό του τουλάχιστον αυτό δείχνει γλώσσα του σώματος. Αυτός και στη δεύτερη. Rebound από τον Λιούκα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα των Θεσσαλονίκης δεν δείχνει να έχει πρόθεση να τρέξει. Θα πάει σε επίσης σε παιχνίδι 5-2-5. Καρακίτσας. Λιούκας, Καρακίτσας. Αλλός, το 3, όχι. Θετικό rebound. Σκόρ για την ομάδα του Θεσσαλονίκης. Βάζει και Παπα-Νικολάου να μπει στο παιχνίδι. Για την ομάδα των Κομπλέ. Πάρτε τώρα. Γκόζης. Πάρτε ενώ άλλαξε το ψηλό. Υπάρχει φάουλ. Κάνει ο Πέντσος. Φάουλ είναι χαμηλά. Παπα-Νικολάου που πέρασε το παιχνίδι. Είναι στον Πάπια. Καλή άμυνα του και να δώσει εκεί πέρα ένα screen. Θα ελευθερώσει το συμπέκτη του. Ισπανός για 3. Κόλτζη. Τσεκμάκερ για 3. Δεν θα καταφέρει. Άστοχος πέσει τη απόσταση τώρα. Και τώρα έχουν την ευκαιρία να τρέξει ο συμπέκτης της ομάδας του Μπλε. Της Λις. Πάπιας. Να σου το από μέση απόσταση για τα 4,5-5 μέτρα. Ενώ είχε ελεύθερο τρίποντο προσπάθησε. Κατάφερε να μπει στα μέσα και να αφηθήσει. Λιούκας. Πανός. Οι Σνέοι έκανε βήματα εκεί πέρα. Λιούκας εκεί πέρα μπερδεύτηκαν λίγο οι παίκτες του Σάλλον. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ομάδα των Κομπλέ δεν έχει κάνει ούτε ένα φάουλ μέσα σε πάνω από 7 λεπτά. Και είναι ήδη σε προβάδισμα 5 πόντων, οπότε ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια φάουλ για να κρατήσει χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά την ομάδα του. Πάρει να στοχεί από ένα σουτ μέσα από το ίδιο το αρνητικό ριμπάντ, δεν θα καταφέρει. Τέλος. Λιούκας ίσως το έκανε και φάουλ εκεί πέρα πάπια, σημαντικό στο αντίπαλο. Τέλος θα πάρει το τρίποντο μετά από προτροπή από τον πάγκο και θα στοχίσει. Πάπια. Δείχνει κατά μέτωπο, Νίκλας. Πάρις, δείχνει για 3. Κατά μέτωπο δείχνει να έχει την θέληση να πάει μέχρι το τέλος, θα τα καταφέρει. Να πάρει την προσπάθεια, ενώ είχε ελευθερωθεί, αλλά δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τώρα έχει δείχνει. Frontman της ομάδας του Θεσσαλονίκης. Πάπιας, από το αγαπημένο του συμβούλιο όπως φαίνεται. Στα 5,5 μέτρα θα ευστοχίσει ένα ακόμα σου. Έτσος. Πάει μπάλα χαμηλά στον ψηλό. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Ντίσνερς. Θα υπάρχει φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Πρώτο για την ομάδα των Κουμπλέ. Αναφορά. Κούκας. Θα πάρει ένα σουτ. Airborne. Πολύ άσχημο σουτ.
σηκώνει το χέρι του, δείχνοντας ότι κατανοεί ότι ήταν μια λάθος. Δίσλης. Το βάει κατά μέτωπο, ίσως να πιάστηκε εδώ πέρα η ομάδα των κουμπλέ. Έγινε φάουλ εκεί πέρα μετά από τον Τέντσο, μετά από μια προσπάθεια να καλέσει σε τάξη την ομάδα του και να συγκρατήσει την κατοχή. Χαϊλίδης, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του, μπαίνει τώρα και πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του κομπλέ. Μας έκανε και κάποιες δηλώσεις στην αρχή. Πανός, το καταφέρει. Όλοι ομάδες του άλλων. Στα πρώτα λεπτά. Πάρεις. Αυτιάς. Είστε αυτός που λέει αυτές τις υπερορίες μέχρι στιγμής. Έχουμε μπλόκο πάνω. Πάρουν βήματα τώρα για τον Πάπια. Γρήγορη επαναφορά από τους Σαλαγκάδες. Το σκορ στο 13-13. Πέρα ο... προσπάθησε να κάνει μια περίπτωση κίνηση που δεν του βγήκε. Ο Νικολάου θα στοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ. Όλα αυτά παλεύει την μπάλα και θα δείξει ότι είναι παρόν κατά κάποιον τρόπο. Ξέρετε, παίζει πολύ ρόλο και η ψυχολογία στο μπάσκετ. Θα δείξει στον αντίπαλο ότι είσαι πρόθυμος να βάλεις χέρια στην μπάλα. Σίγουρα σε νιώθει πιο κοντά, ακόμα και αν η διαφορά έχει σε φύγει. Μετά από ένα εύστοχο σουτ. Πάπιος. Θα διώξω. Άστος του Μιχαηλίδη. Μακρινή baseball πάσα τώρα. Πανέμορφη. Πανέμορφη πάσα. Μου φανώ με συγχωρείτε. Θα πάρει μετά από μια περιπέτεια. Έχει κλειστεί εκεί πέρα από δύο. Υπάρχουν... υπάρχει παράβαση. Τελειώνει το δευτερόλεπτο να κάνω λάθος. Είναι την πάλι να κυλήσει η ομάδα του Σαββίνη. Θα απομείνουν, αν εξαντλήσουμε την επίθεσή τους, θα απομείνουν κάποια δευτερόλεπτα, 3-3,5 δευτερόλεπτα στην ομάδα του Σουμπλέ. Λιούκας δεν φαίνεται να βιάζεται. Έχουν ξεταριστεί πλήρως οι παίκτες. Ο Νος θα βγάλει προς τα έξω. Λιούκας. Ο Νος. Θα πάρει το σούπα στο κύριο από την γωνία. Τέλος. Βλέπουμε πολύ σπουδαία πράγματα από την ομάδα τον κομπλέ, οι οποίοι είναι πολύ μαχητικοί. Μαθά και μαθά τέλειωσε η πρώτη περίοδος. Έχουμε σκορ στο 13-19. Βλέπουμε ένα όμορφο μπάσκετ, ένα όμορφο παιχνίδι. Τα λέμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στη Σόνη Καρίνα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα των κομπλέ, οι οποίοι ήρθαν στον αγωνιστικό χώρο ως θεωρητικά outsider, βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος θα περίμενε βλέποντας αυτό που θα συζητήσει για την προϊστορία στην συγκεκριμένη σεζόν των δύο ομάδων. Παπα-Νικολάου θα πάρει τώρα την μπάλα. Άστο το τελείωμα δεν έχει κάνει θέμα για σταθεί ο Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πρόθυμος να πάρει προσπάθειες και να βοηθήσει την ομάδα του. Η μπάλα είναι πάλι δική του. Εκεί πέρα βρίσκεται ανάμεσα στους λιγάδες. Θα συνεχίσει ότι μένει ρυθμικά. Παρ' όλα αυτά το ρητό δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτή τη φορά. Είχε βρεθεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Ένας από τον οποίο είναι ο φανταστικός Σουπανός, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος κάνει και αυτός δεύτερο. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μέρος του 2001. Πάρεις. Λίγορη πάσα. Υπάρχει φάουλ. Από τον Φάλο, από τον Φάλο.
χαμηλά. Δύσκολες. Αυτός για τρεις. Και αυτό μέσα. Αυτός είναι ένα σημαντικό γρανάδι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θετικό rebound, θα ξαναφτάσει μπάλα στον ίδιο. Δεν θα επιτελήσει την μπάσα στο συμπέκτη του στην δεύτερη γωνία. Θα πάει ο ίδιος μέσα, με τελείωμα. Θα τα καταφέρει. Άρη. Πάθηκε σε εξωκίνδυνη πάσα από τον ψηλό μέσα στη ρακέτα. Δίσκλης. Την μπάλα πήγε και πήγε ξανά. Παρόλα αυτά, με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Η πάσα δεν ήταν καλή, ήταν μόνο σπανός εκεί πέρα. Θα δώσει στον Μέντσο, ο οποίος θα κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να βάλει στο καλάθι. Παρ' όλα αυτά το φάουλ ήταν αρκετά σκληρό και δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και να τελειώσει έτσι όπως ήθελε. Θα κερδίσει δύο βολές. Πάπιας από ένα κοντινό σχετικά σημείο από τα 3,5 μέτρα από την γωνία, πάνω σε άμυνα, δεν θα το καταφέρει. Τέλος, θα πάρει το σύντια 3, δεν θα το καταφέρει. Θετικό rebound όμως για την ομάδα του Μεφαλόνι. Λιούκας, είναι αυτός άσχημος. Τώρα έχει διασμός για την ομάδα του Μεφαλόνι, με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα κάνει μια ακόμα άσχημη προσπάθεια. Ο οποίος έχει περάσει σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο, θα κοπεί εκεί πέρα. Υπάρχει αλλαγή για την ομάδα του Θεσσαλονίκη. Δεν που άλλαξε το σπαθό. Δεν είναι πολύ δυνατή η πάσα στον Σπανό. Σπανός έχει φορέσει την φανέλα του τέτοιου. Κάποιος θέλει να μου κάνει την δύσκολη εδώ πέρα. Πάψας. Low post. Δύσκολης. Έχοντας τρεις αντιπάλους να τον περικυκλώνει. Θα πάρει το θετικό rebound ο ίδιος. Πάψας θα στοχίσει για τρεις φορά. Έχουμε το θετικό rebound του δύσκολη και foul. Επίσης έχω την εντύπωση ότι έχει κολλήσει το πίνακα στο σκορ εδώ και αρκετή ώρα. Δίσκλης. Πάρης. Πάρει ένα σούτ, άφησε άλλο τελείωμα. Σπανός είναι και εκεί, θα πάρει ένα ακόμα rebound. Φανταστική πάσα στον Τέντσο και ο οποίος θα βάλει καλάθι και φάουλ. Έκοψε πάρα πολύ όμορφα μέσα στη ρακέτα. Συνεννοήθηκαν άψογα οι δύο παίκτες. Στοχίσει και στην πόλη. Σε ποιο νούμερο το δώσετε φάουλ? Θα κοπεί από τον Σπανό, ο οποίος βάζει πλώρη για
MVP τον Μονακό ακόμα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Θα σκοράρει ακόμα 2 πόντους από την πάσα του. Μάρις. Πάει την μπάλα. Ο Μανικολάου αυτό θα μπει. Αυτό θα μπει εκτέλεσε έχοντας πάρει αρκετές προσπάθειες οι οποίες ήταν άκαρπες. Θα βάλει αυτό το σούτ. Η διαφορά είναι στις 10. Πανός. Υπάρχει φάουλ. Ποιο έχει καταλογιστεί στον ο Μανικολάου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό σήκωσε το χέρι του. Παρ' όλα αυτά εντύπωση ότι δεν έκανε αυτός το φάουλ. Έχει αυτό το ζευγάρι ελεύθερο κολλών, όπως και να έχει. Πρώτα, ο Παναικολάου. Πάρις. Πάρις λίγο κορυφή. Βλύσεις εκεί πέρα ο Μούσος εθνικός στον δίπολος και βρήκε την ευκαιρία να προχωρήσει και να τροφοδοτήσει τον Βίσκλι. Πανός. Βάλω που πάει χαμηλά στο χειλό. Κάνει μια τρίπλα. Βρέψε να μην συμπληγάδες και πήρε το φάουλ. Φάουλ που καταλογίστηκε. Τον Τζιούφα. Υπάρχει αλλαγή. Βγαίνει ο Τζιούφας μετά το φάουλ που έκανε. Και βγαίνει ο Γουμαρόπουλος. Πάνω από τον Disney, ο οποίος θα δεχτεί εκεί πέρα πίεση, ο οποίος δεν θα καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Τρίου. Όμορφη αλλαγή πέρα τον Disney, ο οποίος δεν θα καταφέρει να του πάρει. Και τώρα η πάση ήταν πολύ δυνατή για τον Ρουσιά, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Κάπως πάλι το μπλε. Νικολάου, όποιος, να πάω από Νικολάου. Βλέπουμε, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, την πρόθεση των κομπλέ να χτυπήσουν μέσα στην ρακέτα. Κάποιος θα πάρει να φύγει την μπάλα, μπήκε και βγήκε. Μπίσλης, παραλίγο να μπει καλά και την φάουλ. Την αλλαγή για τον Μπίσλης θα μπει. Μετά από αρκετή ώρα ο Καρακίτσας, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος δεν έπεσε καθόλου στο δεύτερο δεκάλεπτο. Άστοχα και περίεργα καλεσμένη πρώτη πολύ. Σίγουρα αυτή και η δεύτερη. Όμως υπάρχει ευκαιρία για τρίποντο τότε η οποία θα πάει στο κάτω του Μαρτίστον γιατί το σύστημα τύψε μόνο τα μπλοτ. 10-6, 3-2. Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Σπανός. Άσχος και αυτός είναι. Οι δύο ομάδες στις ελεύθερες βολές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φαίνεται να είναι αρκετά άστοχες. Δείγμα εκνευρισμού συνήθως. Πάπιας. Πάει μπάλα στον δυο. Θα κοπεί εκεί πέρα προς Πανό, ο οποίος άποψη είναι παντού. Αμυντικά, επιθετικά, δημιουργικά. Στο σκοράρισμα, στην άμυνα, είναι παντού. Συμπιατρής από τον Παναγιώτη. Πάπιας. Διαφορά για πρώτη φορά στο σύν 14 για την ομάδα του Σάλλου. Του
player που ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα γίνει εδώ πέρα το λάθος, θα κλέψει άλλη μια μπάλα σπανός. Θα την κακή πάσα της Τσακμάκα. Ξανά εύστοχος. Ο Τέντσος. Διαφορά στο συν 16 και η ομάδα των Σαλονίκης έχει αρχίσει να ξεφεύγει εδώ και αρκετή ώρα σε ένα πολύ κακό χρονικά σημείο να ξεφύγει ο αντίπαλος. Δηλαδή όταν οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του ημιχρόνου του δίνει momentum και ακόμα μεγαλύτερη όψη για το δεύτερο ημιχρόνο. Επαναφορά Βίσλης να κάνει μια προσπίση. Μαρόπουλος, με αυτό το ανορθόδοξο σκουλάκι που έχει εδώ πέρα κατάφερε να σκοράρει. Ρατσίτσας πάει μέχρι μέσα, άτσαλο τελείωμα. Και τώρα περιπτώσεις εμπλιασμού με τον Πάρτια, ο οποίος και αυτός θα τελειώσει άτσαλα. Τέτσος τρίπλες. Φανταστική πάσα. Αλλά δεν θα καταφέρει να κρατήσει ο συμπαίκτης του Καρακίτσας. Μαρό, συγχωρείτε. Σπανός. Πάλα χαμηλά στον ψηλό. Καρακίτσας για 3, airball. Παπα-Νικολάου θα πάρει ένα rebound. Τώρα πάρτες. Βίσκης. Θα φτάσει μέχρι το layup, έχοντας κάνει ένα ήδη γρήγορο πρώτο βήμα σε σύγκριση με τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα μικρό σερί 4-0. Έχουμε ρίξει τη διαφορά στους 12. Έτσος. Πάει μπάλα χαμηλά στο κοινό. Πανός. Να σούτ από τα 6,5 μέτρα περίπου. Στο εκεί. Πέρα. Φθηνό λάθος. Πολύ φθηνό λάθος. Ο Πάπης θα χάσει την μπάλα. Θα μπερδευτεί με τον Δίση αν την κάνει λάθος. Με τον Κουμαρόπουλο που συγχωρείτε. Δεν τους γιατί. Ο rebound, αλλά πάρα πολύ άστοχος από τον Καρακίτσα, ο οποίος τα βάζει τον εαυτό του. Πάμε σε έναν ακόμα εκβιασμό. Τα λάθη και φάουλ, άψογα εκτελεσμένος. Μάκας. Υπάρχει time out. Το πρώτο time out στο παιχνίδι. Στρέφουμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Συνέχεια προμηνύεται. Αν μη τι άλλο ενδιαφέρει. Στροφή λοιπόν της Λισόνη Καρίνα. Το σκορ είναι 26-36 με 1-46 να απομένει. Και στο τέλος. Από εδώ και πέρα, ό,τι φάουλ κάνουν οι δύο ομάδες, θα στείλουν τον αντίπαλό τους στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Άστοχη η βουλή, αλλά υπάρχει. Υπάρχει επαναφορά στην ομάδα των Θεσσαλονίκης. Για να δούμε αν σε αυτά τα 100 δευτερόλεπτα που έχουν μείνει θα καταφέρουν οι κομπλέ να ρίξουν τη διαφορά τουλάχιστον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Παρά λίγο εδώ πέρα να κλέψουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ραγκίτσος. Άστοχος οι τριών πόντων για την ομάδα του. Φανταστική προσποίηση, φανταστική φάση. Τον Τέντσο. Μπάλα στον Πανό. Πάπιος τώρα για τρεις. Με rebound αμυντικό, αλλά υπάρχει φάουλ. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Δίνουν τα χέρια δύο παίκτες. Δίσης και δίσης. Πολύ ωραία σκηνή. Τέτοιες σκηνές θέλουμε να βλέπουμε στον αθλητισμό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Τέτοιος, ο οποίος έχει συνεργαστεί άψογα τουλάχιστον δύο φορές με τον Σπανό, επιθετικά. Τέτοιος, Σπανός. Έτσι θα πάρει ένα ακόμα στους τριών πόντων και θα εξοχίσει πάνω που η
κομπλέ. Είχαν ρίξει τη διαφορά στους 10 και είχαν τη δυνατότητα με τη βολή του Πάπια να τη στείλουν κάτω από τους 10. Κινδυνεύουν να πάνε στα αποδυτήρια με διαφορά 15 και πλέον πόντων. Πάπια. Να στους για 3, το οποίο δεν έχει καμία τύχη, όπως ο Ντίσκος θα πάει το rebound. Θα κερδίσει δύο βολές από τον Μούστα. Φαντάστιο. Υπάρχει αλλαγή. Περάσει ο Μπάρες. Τσακμάκα. Ποιος έπαιξε τα πρώτα αρκετά και βοήθησε όσο μπορούσε. Κάνουμε μια μικρή περιπέτεια, η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Άστο φιλόδο τώρα τέτοιο. Υπάρχουν 7 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σουτ για 3. Θα στοχίσει. 3 δευτερόλεπτα μένουν. Πάμε. Προϋποθέσεις για δυο, πέρασε τον αντίπαλό του. Υπήρχαν προϋποθέσεις για μια πολύ ωραία φάση και ένα ψυχολογικό boost για την ομάδα των Κουμπλέ. Λίγο πριν την έναντι την λήξη του δεύτερου χρόνου. Με την κόρνα. Λοιπόν, όμως και να έχει. Το σκορ είναι στο 27-41 υπέρ του Θεσσαλονίκης. Είπαμε από την αρχή ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση του σημερινού αγώνα. Παρ' όλα αυτά, 20 λεπτά είναι μια αιωνιότητα στο μπάσκετ. 14 πόντοι είναι θεωρητικά μεγάλη διαφορά, αλλά μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο παίξηματος των κουμπλέ. Αν μπουν λίγο παραπάνω τα σούτα, μπουν λίγο καλύτερα οι αυτοματισμοί. Αμυντικά, παρόλη τη διαφορά, το μπορώ να πω ότι έπαιξαν αρκετά καλή άμυνα. Ποιοι είναι μαζί μας, τα λέμε σε πολύ λίγο. Στρέφουμε λοιπόν στην Sonic Arena. Θεσσαλονίκης ελπίζουν ότι στο τελευταίο του παιχνίδι γνώρισαν την πρώτη του σίδα απέναντι στους Golden State Εύωσμος, σκοράνοντας μόλις 42 πόντους. Τότε στα στατιστικά μπορεί να δει κανείς ότι ο Disley's για τους κομπλέ έχει μέσα όρο 13,1 πόντους. Ο Τέντσος από την άλλη μεριά του ring, αν θέλετε, είναι με 14,7. Στον ονόματός του έχει 20,8, αλλά δεν παίζει σήμερα. Βράζουμε τρίποντο για την ομάδα του κομπλέ. Από τον Τσακμάκα, έχοντας πάρει την πάσα όντως ελεύθερο. Ανάμεσα σε όλους, κόντρα στα πάντα. Πήγε ανάμεσα σε τρεις, θα πάρει το φάουλ. Πάλι στο περιοχή στον Πάτσια. Βέβαια, αν ο Σπανός συνεχίσει να παίζει έτσι και δεν είναι απλώς ένα καλό ντεμπούτο, έχει να κλέψει τον τίτλο του MVP στο μέλλον. Πάμπιτας. Δίπλης θα προσπίσει να πάρει την μπάλα, δεν θα την καταφέρει. Πάρει. Θα στοχεί Δίπλης. Θα πάρει το φάουλ. Φάουλ είναι χαμηλά από το... Θα δώσει τον Καρακίτσα. Βγάζει πάσεις, κάνει τα πάντα. Είναι ένα πολύ εργαλείο στην διάθεση του coach του. Τέλος. Να μην κατάλληλη η παραφορά. Θα δώσει τον Σπανό. Δεν θα σας αναπάρει. Θα πάει ανάμεσα σε όλους τότε στα δεδομένα και στα προγνωστικά της πάσης, αν θέλετε. Ο Πάπιος θα πάρει ένα άστοχο σουτ, ο Ντίσλης θα πάρει το rebound μετά από πολλά, αλλά θα στοχίσει και αυτός. Παρόλο ήταν ένα φαινομενικά εύκολο τελείωμα. Σπανός σκέφτηκε για τρίτη, θα πάει μέσα. Φανταστική πάσα
Ξαναπάρει μετά από το σχετικό rebound, τέλος. Τον Άσαλο έχει 2 ώρα ελεύθερο, παρόλα αυτά δεν πήρε το shoot. Θα το πάρει ο Σπανός τώρα. Δεν θα έχει το shoot. Ο Πάρης πήγε να πάρει το rebound, ο Καρακίτσας το πήρε το επιθετικό για την ομάδα του. Ο Πάρης τώρα θα πείσει το εκβιασμό μετά από μια αρκετά άτυχη συγκυρία για τους Σαλόνικς. Παρόλα αυτά δεν θα καταφέρει να τελειώσει μια φάση μόνος του. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνεται αν θέλεις να έχεις ελπίδες να πάρεις το match. Και σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά ενώ πάρεις το στάρι για 3 όσο τον βρήκε ελεύθερος ο Πάρης. Ελεύθερο Πάρης, συγχωρείτε. Αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μηχρόνου φαίνεται ότι έχουν αρκετά μεγάλο θέμα και στο αμυντικό rebound. Δεν είχαν ιδιαίτερο θέμα σε αυτό το στο πρώτο ημίχρονο. Ένα σουτ καταδικασμένο θα το χαρακτήριζαν. Από τα εξηγημένα ήταν εκβιασμός, Disney. Προσπάθησε να σουτάρει, προσπάθησε να εκμεύσει το foul. Μετά πήγε να βγάλει πάσα. Και έχουμε foul χαμηλά. Πήγε να δώσει πάσα. Αν είχε προσποιηθεί ότι πάει να κάνει σουτ, θα έπαιρνε 2 βολές. Δεν είναι κάποια ιδιαιτερότητα του μπάσκετ, κάποια mind games, αν θέλετε. Από εδώ το 9, από εδώ το 9. Υπάρχει φάουλ, εκαθαίρεσε. Θα κλέψει ο τέτοιος, ήταν παρόν στη φάση. Τώρα θα καρακίσεις μετά από την πάσα του Σπανού. Καρακίσεις. Θα δει το τριμφωνό από τις 45 μίλες. Μπέχτηκε ελεύθερος. Η διαφορά αρχίζει σιγά σιγά να παγιώνεται και αποδεικνύεται ότι δεν ήταν απλώς ένα ξέσπασμα το οποίο έτυχε να συμβεί λίγο πριν την λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Σπανός. Ίσως. Ίσως. Πέμψος. Σπανός. Ίσως να το έγινε και φάουλ πέρα από το δίσκο. Παρ' όλα αυτά που χάσει την μπάλα, μετά από μια κακή πάσα, πάρτε στον εκβιασμό. Επιλέγει να μην του κάνει φάουλ ο Πέμψος. Κατάλαβε ότι ο αντίβαλος ήταν αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλος και έχει πάρει καλή θέση, οπότε αρκέστηκε στο να δεχτεί τους δύο πόντους, δεν ήθελε να του δώσει μια συμπληρωματική βολή. Σπανός. Πάει μπάλα χαμηλά στον ψηλό, ξανά Σπανός. Στη γωνία. Θα επιτεθεί κατά μέτωπο για λίγο. Τέντσες από την κορυφή. Θα χάσει την μπάλα. Θα την ξαναπάρει. Θα κάνει airball στην λήξη του χρόνου επίθεση. Λύσεις τώρα. Θα πιάσει, θα βγάλει στον Πάρη, μία μέτρη πάσα που θα συγκρατήσει. Δίσλες, καθιστή πάσα μέσα στο ζωγραφιστό. Δίσλες, έτσι πέρα. Του έγινε φάουλ για να πάσα του Σπανού, θα παρόλα αυτά δεν στηρίχθηκε. Καρατήσεις μετά την πάσα του Σπανού. Παίρνεται σε αρκετά αργό τέμπο την αρχή. Με φτάσει στα 5,5 λεπτά για το τέλος της τελευταίας περίοδου. Πάρεις για 3. Άστοχο. Καρακίτσος. Βλέπουμε ότι οι κομπλέφους προσπαθούν να κόψουν πολύ γρήγορα τη διαφορά με σουτ 3 πόντων. Στο κίνδυνο πάσα τώρα στο ψηλό. Θα βγει η μπαλά έξω από όλα αυτά. Πάει να βγει το 1-2. Θα κοπεί η φάση. Εφόσον οι παίκτες των κομπλέ έκλεισαν καλά τη ρακέτα τους. Θέλω να βγάλουν μια όμορφη συνεργασία οι παίκτες των Σαλόνικς. Καρακίτσος θα στοχίσει σε ένα ακόμα σουτ. Δίσλες. Πάρεις. Στα 5,5 μέτρα θα στοχίσει.
βλέπουμε αυτό που έλεγα πριν, ότι κομπλέ παρέσκονται σε μακρινά σουτ, τρίποντα ή μακρινά δίποντα. Παρότι ενώ εδώ πέρα ο Σπανός θα σπορθεί τον αντίπαλό του, τον Κουμαρόπουλο. Θα σκοράρει ακόμα δύο πόντους. Τόση ώρα είναι ότι τα δεδομένα τρέχουν βέβαια, έτσι είναι και η ζωή, όχι μόνο το μπάσκετ, ότι κομπλέ όσους αθρωματισμούς προσπάθησαν φάνηκαν να δουλεύουν. Παρ' όλα αυτά θέλουν να κάνουν, να κόψουν τη διαφορά γρήγορα με σούτ μακρινά, τα οποία όχι μόνο δεν μπαίνουν, αλλά επηρεάζουν την ψυχολογία τους. Ενώ εδώ πέρα ο Σπανός θα κάνει ένα μπλοκ, μακρινή πάσα στον Τέρτσο. Θα ξαναπάρει την μπάλα, δεν θα την ξαναπάρει τελικά. Ο Μάκας θα χάσει ένα σουτ. Πολύ άναρχο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, τα τελευταίες 2-3 κατοχές. Μια όμορφη πάσα τώρα του Σπανού. Καρατίτσα, Τέρτσο. Πολύ κακή πάσα πραγματικά. Φαίνεται να είναι... Ξέρω να μην έχουν το μυαλό τους εκεί που πρέπει να τους και των δύο ομάδων. Όταν δίνουν προϋποθέσεις σε αφηδιασμούς στους αντιπάλους, το έχουν κάνει πολλές φορές αυτό το παιχνίδι. Ένα ακόμα σουτ για τρεις, το οποίο δεν θα πει ούτε αυτό. Είναι το μάλλον το κομπλέ. Πάρει στο δικημένο. Με το επιθετικό rebound θα μπει. Καρακίτσα, μην μπορείτε. Το κοντινό σουτ. Θα παγιδευτεί εκεί πέρα ο Παπα-Νικολάου. Θα δώσει το βάρι. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Παπα-Νικολάου, δεν θα το καταφέρει. Τέρτσος, ο οποίος θα δώσει την πρώτη πάσα. Ένα απίστευτο, ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο ιδιότυπο του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχουμε time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στρέφουμε σιγά σιγά. Στην Sony Carina βλέπουμε, αν μη τι άλλο, ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Η τελευταία φάση ήταν φάση για σεμινάριο, πώς να εκτελέσει σωστά έναν εκπαιδευτικό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την άμυνα στην επίθεση. Πάρε. Η διαφορά έχει ακουμπήσει στις 19 και αν δεν αλλάξει κάτι πάρα πολύ ειδικά, οι κομπλέτες θα καταφέρουν να πάρουν το παιχνίδι. Βάζουμε. Θα δώσει το ψηλό, ο Μαρόπουλος. Πάρει, θα πάρει ένα κουμπικό rebound. Θα του ασκεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Θα λίγο να φλέξει την μπάλα στα όρια του φάουλ. Άστοχο σουτ. Την ομάδα του ψηλέ, από την Σακμάκα. Θα ξαναπεράσει το να βάλει στο χώρο. Ρακίτσας, Τέντσος. Πανός. Ξανά Τέντσος, πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία πάσα από την οποία θα πάρει τώρα το επιθετικό rebound. Καρακίτσας. Εσύ είναι για δύο. Δεν θα μπει. Θα κουμάκα στο αμυντικό rebound. Πάρει στην αδύναμη της πλευρά. Είχε το σούτ αλλά δεν επέλεξε να το πάρει. Σε κάτω. Ο
αφορά το free block και το foul που δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα να μπει για πρώτη φορά με τον Πάπτσο μου για την ομάδα των Knicks. Έχει τη δεύτερη βολή. Παρά στις 18, το μόνο που πάει καλά για τους κομπλέ είναι το γεγονός ότι έχουν δύο φάουλ μέχρι στην δεύτερη περίοδο. Ανάρτησε το Καρατζίτσο. Εντάξει με τον Πάπτσο μου. Όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι σε ένα ακόμα σχετικό rebound της πανός. Πάτσολου, ο οποίος το Πάτσολου θα κάνει ένα airball, είναι κρύος από τον πάγκο. Δείχνει διάθεση να τρέξουν οι κομπλέ, από το πόσο γρήγορα επανέφεραν. Πάμε Νικολάου, δείχνει, ωραία πάσα. Στις δύο φάσεις ο οποίος έχει περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο δεν θα καταφέρει να βάλει και το καλάθι, θα αρτιστεί σε δύο ελεύθερες βολές. Ένας τομέας στον οποίο δεν έχουν πάει καλά, ιδιαίτερα καλά οι δύο ομάδες σήμερα. Και εξακολουθούν να μην πηγαίνουν καλά. Δεύτερη. Θα σας το κατεβάσει αυτός. Μια επίθεση γιατί όχι. Θα στείλω με τον τρόπο που παίζει με Θεσσαλονίκη. Το πώς τρέχουν όλοι, το πώς δημιουργούν όλοι. Η ρόλη των παικτών δεν είναι πολύ διακριτή όσον αφορά το που παίζει ο καθένας. Όλοι λίγο πολύ τα κάνουν όλα. Βγήκε η άμυνα και το πάνω. Ο μπλε εδώ πέρα. Καλά και το φάουλ από τον Πάπια, πολύ ωραία, πολύ ωραία φάση. Το 12-13. Έμεσο τρίποντο για την ομάδα των Μπλε. Διαφορά που πέσει στους 14. Για να δούμε. Πάτσιος. Πάτσογλου. Σπανός. Θα πάρει στο δεύτερο χρόνο το σουτ. Για τρεις από τη γωνία. Εννοεί και το προσωπικό το δίπολο του Τζούφα εκεί πέρα. Δίσλης τώρα, θα φτάσει την μπάλα. Κρίμα ήταν μια ευκαιρία. Λίγο πριν τη λήξη του τρίτου μεγαλύτερη να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Να πάρουν άλλον αέρα στους 12 πόντους από τους 14, έχει μια διαφορά. Πάψογλου, μια πάσα με τα χίλια ζόρια θα φτάσει στον Τάσιο. Πάψογλου. Δεν το φτάσει για τρίποντο οι παίκτες. Ο Σαρονίξ, παρόλα αυτά δεν έχει δώσει τίποτα γιατί θα χρησιμοποιηθεί η επίθεση. Αφήνουμε τους παίκτες έτσι προς να πάρουν μια ανάσα. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Από τη Θεσσαλονίκη εκπέμπουμε. Πάτσολου. Τάσιος. Στο σπανό ο οποίος αν έχει ξεκουραστεί έχει ξεκουραστεί ελάχιστα. Πάτσολου στην αδύνατη πλευρά στο σπανό. Έχοντας αργό αντίπαλο απέναντί του. Θα βγει η μπάλα. Πρώτο φάουλ για την ομάδα των Μπλε. Κομπλέ και συγκεκριμένο πάρεις. Δεν θα βγει σε ένα στιγμίο πόντα. Ούτε ψηλός με follow. Δύο follow. Ένα follow-up, ας πούμε.
πέρα δεν συνεννοήθηκαν καλά οι παίκτες του Μπλε. Χάσανε μια ευκαιρία. Κρίμα γιατί η ρακέτα ήταν όντως άδεια. Απλώς ήταν αρκετά βήματα πιο πίσω. Οι ψηλοί που ήταν να πάρουν την μπάλα. Σάτσογλου. Ένα ακόμα έρμπολ. Να δούμε. Μήπως οι Κομπλέ θα προσπίσουν, θα καταφέρουν να τιμωρήσουν αυτή την ολιγορία. Για 9.51 μετά από όμορφο καλάθι. Σπανός θα κλέψει εδώ πέρα δίχτυ. Ο Πάρης στον εφηβιασμό. Πάπιας, μια όμορφη προσπίση δεν μπορεί να καταφέρει να βάλει το καλάθι. Αν τα κατάφερνε, η διαφορά θα έπρεπε μετά από πάρα πολύ ώρα στις 10. Ο Ρονάτσιος είχε την επιλογή για τρίποντο. Ο Παπα-Νικολάου είχε γλιστρήσει εκεί πέρα. Όλο αυτό δεν το προτίμησε. Όμορφη πάση στον Βιλό, ο οποίος δεν θα τα καταφέρει. Εκπληκτεί πολύ εύκολα καλά, θα αντέψει ο Πεφές. Έχει ένα ακόμα το πάρει. Στο πάπια με συγχωρείτε. Ο Παπα-Νικολάου, ούτε αυτό. Με διεκδίκηση. Βάλτε για τους Σαλονίκη. Περίεργο πράγμα. Κάποιοι παίκτες έχουν βάλει δύσκολα και έχουν χάσει εύκολα. Πάπια στην επαναφορά. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους κομπλές. Πάρει θα πάρει, θα την κορυφή, έρβολ. Είναι από καρδιωτικά την κάθετη ώρα που έχει πέσει κάπως η διαφορά στα 8 λεπτά από τη λήξη. Σπανός, πολύ όμορφη φάση, ανάποδο λέει up. Παπα-Νικολάου, από ένα σουτ του αρέσει να παίρνει προσπάθειες. Δεν θα το καταφέρει, Σπανός. Θα δώσει τον Μάρτσο, ο οποίος θα κάνει ένα ακόμα airball σε lay-up. Βασίλειος, Μπαπτσούλου δεν ένιωσε αυτά confident να πάρει το σουτ εφόσον είχε ασκήσει πριν από λίγο σε κάτι φαινομενικά πολύ εύκολο. Έδωσε την μπάλα στο φιλό και τα κατάφερε να σκοράρει για την επιμόνια. Δύσκολη του έγινε φάουλ εκεί πέρα, σήκωσε και το χέρι ο Σπανός. Παρ' όλα αυτά οι διαιτητές δεν το καταλόγησαν. Πέντσος, πρώτη πάσα, απίστευτη. Άμα έβγαινε και αυτό θα τα είχαμε δει όλα. Από το power duo της ομάδας των Σαλονίκης. Τον Πέντσο και τον Σπανό. Πέντσος, θα χάσει και αυτός με τη σειρά του, είναι πολύ εύκολο. Σουτ. Θα βάλει τον εαυτό του. Και έχει κάποιες κουβέντες όχι τόσο τηλεοπτικές. Ρεφ, φάουλ. Πάπτος. Μάκας. Αυτό θα μπει. Η διαφορά στους 15. 6,5 λεπτά πριν το τέλος. Πέντσος, σε πιο χαμηλό τέμπο αυτή τη στιγμή. Πάπτσογλου. Σπανός. Ζηλό. Πέντσος. Θα πάρει ένα ακόμα σουτ. Δεν θα στοχίσει. Τάσκες θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα πάρει και την μπάλα μετά από μια πολύ όμορφη φάση. Θα προσπαθήσουν οι παίκτες του κομπλέ να πάρουν την μπάλα. Ειδικά ο Τζοντμάκας είναι πολύ έντονα στη φάση. Πάει να βγάλει κάτι περίτεχνο τώρα το οποίο δεν θα το βγει σε πρώτη φάση. Παρ' όλα αυτά οι κομπλέ κρατάνε την κατοχή. Πάπιας θα το καταφέρει. Θα μπει μέσα στη ρακέτα, υπάρχει σφίγγμα. Υπάρχει αλλαγή λόγω τραυματισμού για την ομάδα των Θεσσαλονίκης. Για να δούμε, Πέντσος. Σπανός, ένα πολύ φθηνό λάθος εδώ πέρα. Ένα πολύ φθηνό λάθος πραγματικά, ενώ έχουν κάνει τα απίστευτα οι δυο τους εδώ πέρα σε κάτι πολύ απλό.
αυτές θα τα καταφέρουν. Πάρης. Θα κουμάσει μετά από προτροπήσεις παίκτη που θα πάρει ένα σου τριών πόντων. Επιθετικό rebound από τον Disney, ο οποίος και αυτός έχει συνεισφέρει πολύ. Θα μπει το καλάθι, εφόσον είχε επιτευχθεί κατά μέτωπο. Λοιπόν, η διαφορά είναι στις 11. Μένουν 5 και 14 για το τέλος. Για να δούμε. Η Ελπίδα θα είναι τελευταία. Πανός, στην αριστερή γωνία που έχει περάσει πολύ χρόνο στο 4ο δεκάλεπτο. Και στο 3ο. Η μπάλα είναι εκτός. Τέντσος. Κάνει νόημα στον Σπανό, ο οποίος θα συγκρατήσει με τα σύνδια ζόρια την μπάλτα. Σπανός ξανά, θα πάει να βγάλει τη φάση που βγήκε νωρίτερα και ήταν πολύ εντυπωσιακή. Παρ' όλα αυτά, τώρα δεν θα καταφέρει να χτυπήσει ούτε στη φάνη. Ο Μάκας, ένα από τα αγαπημένα του σημεία, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Η αστοχία των κομπλέ είναι αυτή που δεν τις βοηθάει καθόλου και τους ρίχνει πολύ πιο βαθιά στην άβυσο της διαφοράς. Θα μου επιτρέψει την έκφραση. Διαφορά στις 13, 4,5 λεπτά για το τέλος. Τζιούπας. Πάρης. Βάπτες. Ένα σουτ για 3, το οποίο θα μπει. Διαφορά στις 10. Τέτοιος. Πρέπει να βγουν οι άμυνες τώρα για τους κομπλέ. Πανός. Μπάλα στον ψηλό χαμηλά. Αστοχή. Δίσλης και Πάπιος θα παλέψουν τον rebound. Ο δεύτερος θα πάει το rebound στο τέλος. Μία προσπάθεια που πάρει, η οποία θα την βρει μόνο τα μπλό. Ένα ανάποδο play-up. Πολύ μεγάλη αστοχία σε φαινομενικά πολύ εύκολα shoot και από τις δύο ομάδες. Με time out από την ομάδα των Salonics. Η διαφορά είναι στους 10. Θεωρητικά αν βγουν κάποιες άμυνες και μπουν κάποια shoot, τότε θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι δεν μας προειδεάζει για κάτι τέτοιο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. Θεσσαλονίκη. Για 3 ο Τσακμάκας. Αν έμπαινε θα μιλήσαμε διαφορετικά. Γιατί η μπάλα ζητήσει πολύ τέτοια ώρα. Θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, ο Σπανός θα περάσει τους πάντες και τα πάντα για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο του MVP στο σημερινό αγώνα. Πάρης. Δύσκολη, φανταστική πάσα. Πολύ ωραία. Καλάθι και φάουλ. Βρήκε ελεύθερο. Βρήκε ελεύθερο τον Μέξι τον Τζιούφα. Εδώ οι οδηγίες από τον coach της ομάδας του Μπλε. Δεν θυμίζει ότι έχουν ένα φάουλ μόνο. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, άλλα 3 φάουλ σε 3 και 19 για να ανακόψουν κάπως την ορμή που διακατέχει σήμερα του Θεσσαλονίκη. Και πιο συγκεκριμένα το τέτσο με τον Σπανό. Καραμπάτσογλου. Δεν υπάρχει προσοχή στο λέμε για τους τέτοιους. Ενώ έχει σφίξει άμυνα τον Μπλε. Έχει δύο χέρια, δύο αντιπάλων. Και τώρα εκκληδιασμός. Βάστε στο χάρι την μπάλα προς τη μη. Θα την ξαναπάρει. Η μπάλα περπατάει πάνω στο στεφάνι. Πραγματικά. Πολύ δύσκολο. Πολύ άσχημο παιχνίδι παίζει η μπάλα στους Κομπλέ. Έχει μπει και έχει βγει η μπάλα τόσο σε κοντινά όσο σε μακρινά σουτ πάρα πολλές φορές απόψε. Σπανός, υπάρχει φάουλ τώρα. Μετά την προστροφή coach. Χαμηλά εννοείται. Εκεί πέρα που ήταν ο Σπανός, ίσως θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και να πάει και δύο βολές. Να προσποιηθεί ότι πάει ο σουτ. Ξανά τώρα με την μπάλα στη χέρια, περνάει δύο αντιπάλους. Τώρα θα του γίνει φάουλ. Δύο φάουλ μέσα σε δύο φάσεις και τώρα είναι και βολές, οπότε
οι προτροπές του coach ήταν λίγο δώρο άδωρο. Διότι προφανώς εννοούσε ότι έχουν φάουλ και να κάνουν χαμηλά. Όλο αυτό θα χάσει την πρώτη βολή. Θα μπει η δεύτερη. Δίσλυση. Αφήνει την μπάλα τώρα ο Πάρκος να κυλήσει για λίγο. Τσακμάκας από τη γωνία. Ούτε τώρα. Δίσλυση θα παλέψει για να έρθει το rebound. Δίσλυση. Πάσα μία ακόμα φανταστική φάση. Υπάρχει φάουλ. Θα περάσει πανέμορφα, θα περάσει πολύ ωραία. Πολύ όμορφη φάση και ουσιαστική. Η διαφορά μετά από πάρα πολύ ώρα πέφτει κάτω από τους 10. Νομίζω είχε από το δεύτερο δεκάλεπτο να πέφτει, να υφίσταται η διαφορά κάτω από τους 11, από τους 10 πόντους. Και τώρα κλέψιμο εδώ πέρα από τον Πάπια, επιτέλους ένα... Τρέχουμε ένα σερί 4-0, η διαφορά είναι στις 7, με 1-37. Υπάρχει διακοπή, υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα στην γραμματεία. Δεν είμαι σε θέση να το ακριβώς ακούσω τόσο καλά. Και πάμε στο γκρουπ. Αν χτυπήσουν στην αδυναμία του, ίσως μπορούν να βγάλουν κάποια άμυνα, ο οποίος... Ο Πάπτσοβλου δεν κάνει καλό παιχνίδι, ήρθε από τον πάγκο να ξεκουράσει κάποιους βασικούς. Τώρα αυτό δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι. Επίσης το κόρη μπάουν του τάση μετά από άστοχο τρίποντο, αλλά τρέχει. Και εδώ πέρα η μοίρα των κομπλέ παίζει πολύ άσχημα παιχνίδια, διότι έχοντας ήδη και λύσει φάουλ χαμηλά ο Πάπτσας. Σούταρε ένα σουτ πολύ... από πολύ μακριά και μπήκε, ενώ είχε ήδη σταματήσει ο χρόνος. Έχουμε time out, στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν για 1-19. Η διαφορά είναι στους 7 πόντους. Οι Σαλονίκες έχουν 4 φάουλ. Οι κομπλέ έχουν 3. Οι οδηγίες στον πάγκο των Σαλονίκες ήταν μεγάλες επιθέσεις. Επιμένω να φέρω ότι ήταν στους 20 πόντους. Ήταν στους 19 η διαφορά, όσο θυμάμαι, μεγαλύτερη. Και τώρα είναι στους 7. Πάπιας, δίσκες, θεωρητικά με χώρο. Παρόλο που είχε αντίπαλο μπροστά του, δεν είχε πιστεί πολύ. Τώρα παγίδα. Παρόλα αυτά θα καταφέρουμε να πάρουμε την κατοχή. Πάω τώρα στον τέλος. Από τον Μπάκα. 4-4. Από εδώ και πέρα οποιοδήποτε φάουλ στέλνει τον αντίπαλο σε βολές. Καρακίτσος παίζουν με το χρόνο τώρα. Θα ανοίξει και πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν. Ίσα ίσα. Τέντζος θα σουτάρει για 3 και κάπου εδώ πέρα σφραγίζεται η νίκη για τους Σαλονίκες. Εκτός αν μπουν 3 τρίποντα και παραπάνω σε 3 κατοχές, εδώ πέρα θα σταθεί μία ευκαιρία για να μειώσει διαφορά ο Πάπιας. Θα εκδηλώσουν την επίθεση όπως φαίνεται με τον Τέντζο οι Σαλονίκες. Καρακίτσας θα πάρει ένα φάουλ. Και αυτός έχει δώσει κάποιες λύσεις όσον αφορά κυρίως επιθυντικά. Παρ' όλα αυτά το power duo που κράτησε τους Σαλονίκες τόσο ψηλά και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνίδι είναι σίγουρα η Ισπανός και ο Τέντζος. Airball τώρα στη βολή, στη δεύτερη βολή. Άρα αυτά οι κομπλέ έχοντας ανεβεί μια διαφορά από τους μείον 19 στους μείον 7 ακόμα. Δίσκληση, reverse. Πάει μέχρι μέσα μια ατομική προσπάθεια, μια από τις πάρα πολλές που από ένα σημείο και μετά άρχισαν να παίρνουν οι κομπλέ. Τέντζος θα αφήσει την μπάλα, δεν υπάρχει τελευταία επίθεση. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται.
περιμένουμε να ακούσουμε την κόρνα της λήξης. Επίσημο τέλος στο παιχνίδι, 54-64. Η κομπλέ θα προχωρήσει στο 3-4. Η Θεσσαλονίκη θα προχωρήσει σε μία ακόμα νίκη, μη έχοντας έναν πολύ καλό παίκτη, τον MVP της μέχρι τότε. Παρ' όλα αυτά μπορούν να κρατήσουν το πολύ καλό ντεμπούτο του Σπανού. Με αυτά και με αυτά θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Από την Σόνη Καρίνα. Είναι με ένα όμορφο παιχνίδι. Ένα αρκετά αργό τέμπο θα έλεγα. Αρκετά χαμηλό σκορ. Οι δύο ομάδες είχαν καλά στοιχεία. Οι κομπλέ προδόθηκαν από την αστοχία τους, τολμώ να πω. Τώρα θα υπάρχει η επόμενη μέρα. Είναι αρκετά νωρίς στο πρωτάθλημα. Μπορούν να γίνουν προς τα αφαιρέσεις, μπορούν να βγουν καλύτερα match-up στην προπόνηση. Οι Θεσσαλονίκη είναι μεγάλοι νικητές. Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά, να περνάτε πολύ ωραία. Γεια σας.